κύριος Τηλιανός Σταστινόπουλος. Εκ μέρους του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο βουλευτής Αρκαδίας, κύριος Κώστας Ζαχαριάς. Εκ μέρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο Περιφερειάρχης, κύριος Πέτρος Στατούλης. Ο Δήμαρχος Μεγαλεόπολης, κύριος Παναγιώτης Μπούρας. Εκ μέρους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, ο κύριος πρέσβης Dr. Peter Schoof. Διοικητής του 11ου Συντάγματος Πεζικού, Αντισυνταγματάρχης Πεζικού, κύριος Γεώργιος Αργυρόπουλος, ως εκπρόσωπος του στρατηγού διοικητή της Διοίκησης Κέντρων. Εκπρόσωπος της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πελοποννήσου, ο πύραυλος κύριος Γεώργιος Τσουκόπουλος. Για την Εθνική Αντίσταση, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριος Βασίλειος Κανέλλος. Κύριος Παναγιώτης Κοπότης. Εκ μέρους της Επιτροπής
διάσωση ιστορικών αρχείων εθνικής αντίστασης, κύριος Ανδρέας Κουτσόπουλος. Εκ μέρους του Δήμου Τρίπολης, ο Δήμαρχος κύριος Ιωάννης Μητνιώτης. Εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας Μαλωτών, κύριος Σπύρος Κεντιστός. Ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας Παλαιόχουνης, κύριος Νικόλαος Βασιλόπουλος. Εκ μέρους της ΠΟΑΕΑ Μεγαλόπολης, ο Αντιπρόεδρος κύριος Γεώργιος Κάβουρας. Μέρους της ΠΕΑΕΑ Μεγαλόπολης, ο κύριος Ηλίας Σταθουλόπουλος. Εκ μέρους της ΠΟΑΕΑ Τρίπολης, ο κύριος Βασίλειος Βουκοπέτρος. Πολιτιστικού Συλλόγου Μαλωτών η Πρόοδος, κύριος Κωνσταντίνος Φανταζές. Εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιόχουνης, ο κύριος Παναγιώτης Κουτουζής. Μεγαλοπολιτών Αθηνών ο Πολύδιος, ο κύριος Νικόλαος Μυρνής. Εκ μέρους του Συλλόγου Ισαραίων, η κυρία Σταυρούλα Καλοβερνά. Συλλόγου Μνήμης Άρης Βελουχιώτης Αθηνών, κύριος Βασίλειος Πριόβολος.
μέρους της Αθλητικής Ένωσης Μεγαλόπολης ο Πολύβιος, ο πρόεδρος κ. Αντώνιος Παπαϊωάννου. Μέρους του Εμπορικού Συλλόγου Μεγαλόπολης, κύριος Νικόλαος Αντώνεγας. Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των Πασότων. Για το χρόνο.